Ξεκινάμε τη μάχη των ευρωεκλογών από την Πρέβεζα. Θα είμαστε αύριο στην Οικουμενίτσα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι μαζί με τον γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, τον Παύλο Χριστίδη, και προσπαθούμε ουσιαστικά να συμβολήσουμε κάτι που η ΕΛΙΑ, Δημοκρατική Παράταξη, αυτή η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση και την ενότητα της κεντροαριστεράς, προσπαθεί να ενσαρκώσει. Δηλαδή τη συνεργασία και την ανανέωση σε πρόσωπα και ιδέες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Οι ευρωεκλογές που έρχονται έχουν ιστορικά διακυβεύματα για την Ευρώπη. Παλεύουμε για να αλλάξουμε τους σχετισμούς δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πετύχουμε μια νέα πλειοψηφία με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και στην Ελλάδα για να διαφυλάξουμε τις προϋποθέσεις ανάκαμψης της χώρας και να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας. Η προσπάθεια είναι επίπονη, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και διαρκώς να αποδεικνύουμε ότι οι νέες ιδέες και τα νέα πρόσωπα στην πολιτική είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος, γιατί το εγχείρημά μας έχει κοινωνική αναφορά και δεν γίνεται στο κενό. Κύριε Χριστίδη, τι απαντάτε.